θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Πατριανάκο, εδώ για μια σειρά θεμάτων, θεματικές που θα αναλύσουμε και θα εστιάσουμε. Θέλω ωστόσο να ανοίξουμε μια παρένθεση, καθώς έχουμε δεχτεί κάποια μηνύματα τις τελευταίες μέρες. Μηνύματα που έχουν να κάνουν με προβλήματα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Και για ποιο λόγο μέχρι και σήμερα υποψήφοι δεν φέρνουν στο προσκήνιο και δεν αναφέρονται σε αυτά τα προβλήματα μέσα από συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με φόντο βέβαια και μια προεκλογική περίοδο την οποία και διανύουμε. Θέλω να πάμε στον κύριο Μανώλη Αχλαδιανάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων στο νομό Ηρακλείου, προκειμένου λίγο να αναφερθούμε σε αυτά τα προβλήματα. Ο κύριος Αχλαδιανάκης δεν βρίσκεται στο Ηράκλειο, διαφορετικά θα τα λέγαμε εδώ στο στούντιο. Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα να τα πούμε και από εδώ. Να κάνουμε μία πρώτη αναφορά στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, και είναι πάρα πολλά, ειδικά από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Από το 10 μέχρι και σήμερα, υγειονομική κρίση, ενεργειακή κρίση, είναι ελάχιστα αυτά τα οποία έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι, με φόντο βέβαια τσεκούρι σε μισθούς, σε συντάξεις, σε επιδόματα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Να δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στον κύριο Αχλαδιανάκη. Σίγουρα και το Δελτίο Ειδήσεων, η Γεωργία Μακάκη, συνάδελφος, πριν από περίπου 2 εβδομάδες είχε ασχοληθεί και κάνει ένα εκτενές ρεπορτάζ και είχε φέρει στο προσκήνιο αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τον βλέπω τον κύριο Αχλαδιανάκη. Είμαστε έτοιμοι. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων. Πάμε να τον συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας, κύριε Αχλαδιανάκη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ενημέρωσα τους τηλεθεατές ότι βρίσκεστε εκτός Κρήτης, οπότε μέσα στο επόμενο διάστημα θα τα πούμε και εδώ στο στούντιο. Ας κάνουμε μία αναφορά σε θέματα τα οποία σας απασχολούν. Και η αλήθεια είναι, το επιβεβαιώνω και εγώ δημοσιογραφικά, κύριε Αχλαδιανάκη, ότι δεν έχουν αναφερθεί, όπως περιμένατε, υποψήφοι των κομμάτων, με φόντο βέβαια και τις εκλογές, ούτε οι πολιτικοί αρχηγοί, σε θέματα που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υπογεννητικότητα. Όπως ακριβώς το λέτε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά αυτό το πρόβλημα το δημογραφικό, που είναι το μείζον πρόβλημα του τόπου, σήμερα με λύπη ακούμε και τους πολιτικούς αρχηγούς, αν εξαιρέσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βγήκε με σαφήνεια και είπε για το δημογραφικό και για τα θέματα που είναι σε προτεραιότητα για το συγκεκριμένο κόμμα, δεν βλέπουμε αυτή τη σπουδή να την έχουν ούτε υποψήφιοι βουλευτές, παρά την ενημέρωση που τους έχουμε κάνει, αλλά ούτε και κεντρικά στα κόμμα. Ξέρετε, το δημογραφικό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια βόμβα στην ουσία στα θεμέλια ελληνικού κράτους. Δεν μπορούν σήμερα να ευαγγελίζονται λύση του δημογραφικού αν δεν πάρθουν γενναία μέτρα. Εγώ θα το γενικεύσω, πρόεδρε, ακόμα περισσότερο, μιας και αναφερθήκατε σε μια δήλωση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη. Θα πω ότι καμία κυβέρνηση τα τελευταία 20-30 χρόνια, και το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτές που κυβέρνησε πόσα χρόνια, δεν έλαβε καμία απολύτως πρωτοβουλία για να μην φτάσουμε στο σήμερα. Ναι, ασπιρίνες απλά. Αλλά θέλω να σας δώσω 2 στοιχεία, προκειμένου να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Τελευταία, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, που ασχολείται πάρα πολύ με το δημογραφικό, έδωσε ορισμένα στοιχεία στη δημοσιότητα, που αυτά συμπίπτουν και με τη Eurostat και με την Ελστάτ, που ασχολείται με το πρόβλημα. Και αυτά τα στοιχεία τι λένε? Η μόνη πληθυσμιακή ομάδα, η ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα που θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια είναι η άνω των 65. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο θα μεγαλώσει το δημογραφικό με την πάροδο των χρόνων, αν σήμερα, που έπρεπε να είχαν πάρθει χθες, δεν πάρθουν γενναία μέτρα. Όπως, πρόεδρε, πάμε γιατί έχουμε και 3 λεπτά ακόμα. Τι είναι αυτό το οποίο φέρνετε στο προσκήνιο, η ατζέντα τι περιλαμβάνει και ποιες οι δεσμεύσεις που περιμένετε κατ' επέκταση από τους υποψηφίους? Δεν πρέπει καταρχήν να μένει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Πρέπει να δούμε τη γυναίκα στην ουσία, το πώς εργασιακά θα μπαίνει στην εργασία και στο χώρο δουλειάς, χωρίς αυτή τη στιγμή να αποκλείεται λόγω του ότι έχει μικρά παιδιά. Ξέρετε, αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Οι γυναίκες σήμερα δεν γεννούν, γιατί και οι επιχειρηματίες και γενικώς το σύστημα το ελληνικό τις αποτρέπει από τον εργασιακό
ο χώρο. Μάλιστα. Θα πρέπει να δούμε το πώς δεν θα μικρυνθεί περαιτέρω ο χώρος γονιμότητας της γυναίκας. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη παντρεύεται ηλικιακά, τόσο δεν έχει χρόνο να κάνει τα παιδιά που θα ήθελε. Επίσης, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το δημογραφικό της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία ο πληθυσμός να έχει μειωθεί 383.000, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο χάνουμε μια πόλη σαν την Κοζάνη, και να μην νιδρώνει το αυτί τους. Επίσης έχουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό που φύγανε και θα γεννήσουν εκεί. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να επαναπατριστούν, προκειμένου να δούμε πραγματικά να γενοβολούν στην Ελλάδα, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες. Δεν μπορεί από το 1956 που η μέσος όρος γεννήσεων ανά γυναίκα ήταν το 2,4 να μην το έχουμε φτάσει και να λένε οι δημογράφοι ότι δεν θα το φτάσουμε ποτέ. Κατοικία. Λένε σήμερα θα δώσουν δάνεια στους νέους και ρωτώ, με αυτούς τους μισθούς όλα αυτά τα δάνεια δεν θα κοκκινήσουν? Είπα προχθές σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην πόλη μας, θα έπρεπε να υπάρχει πρόνοια σήμερα για αυτούς, να είναι δημογραφικό κίνητρο για αυτούς που θα γεννήσουν το τρίτο παιδί από σήμερα και θα πάρουν αυτό το δάνειο, ότι η υπόλοιπο μένει με τη γέννηση του τρίτου παιδιού να χαρίζεται. Δεν μάλιστα γίνεται διαφορετικά, μάλιστα, να λύσουμε το δημογραφικό. Μάλιστα, κύριε Χλαβιανάκη, θέτετε ζητήματα τα οποία όντως πρέπει να βρεθούν στο προσκήνιο. Εγώ δεσμεύομαι να τα πούμε και εδώ στο στούντιο όταν επιστρέψετε στην Κρήτη, να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Κάναμε μία πρώτη αναφορά και πραγματικά από την επόμενη εβδομάδα, που σε καθημερινή βάση εδώ η εκπομπή μας θα φιλοξενεί υποψηφίους και πολιτικούς αρχηγούς, ένα από τα ερωτήματα θα είναι και αυτά τα οποία θέτετε στην ατζέντα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μα πρέπει, και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά κεντρικά θα πρέπει να δοθεί απάντηση. Τι στοιχίζει επιτέλους, μάλιστα, αυτή τη στιγμή το να μπουν οι τρίτεκνοι στους πολίτεκνους, μηδενικό κόστος. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας, κύριε Χλαβιανάκη.